Χριστός Ανέστη. Το βλέπετε, ε? Για το δω. Και ευχαριστώ για την παρουσία σας. Το λέει, παιδί, Χριστός Ανέστη. Γι' αυτό το φέραμε. Ο θησαυρός των θεατρικών προγραμμάτων. Αφιερώνεται του Νικήτα και του Αντώνη Φίβου, που τόσα χρόνια ακροβατούν στο χάος των χαρτιών μου. Άγιο Μονόφυλλο ονομάτισε το περιφρονημένο πρόγραμμα του παλιού καιρού ο Πλάτων Μαυρομούστακος το 1997 σε ένα άρθρο του που φανερώνει την προσοχή που έδωσε στα παλιά προγράμματα. Αυτό το Άγιο Μονόφυλλο, λοιπόν, αποτελεί σήμερα μάλλον δισεύρετο τεκμήριο. Το μοναδικό και αναντικατάστατο θεατρικό μουσείο που διασώζει το μεγαλύτερο όγκο των παλιών θεατρικών προγραμμάτων, είναι δυστυχώς από χρόνια κλειστό. Σήμερα βλέπω ότι μας θυμούν με την παρουσία τους δύο μεγάλες κυρίες του μουσείου, η Ξανθή Ζαχαριάδη και η Άννα Μαυρολέων. Ήταν η πρώτη, στη δικιά μου πρώτη περίοδο στο μουσείο, και η άλλη στη δεύτερη, πρόσφατη, τελευταία, ξέρω εγώ. Λοιπόν, το θεατρικό μουσείο, είπαμε ότι δυστυχώς από χρόνια είναι κλειστό. Μακάρι. Μπορούμε να προχωρήσουμε, παρακαλώ πολύ. Γιατί ακόμα είμαστε στον τίτλο και είστε. Καλά, σε λίγο θα πω. Λοιπόν. Τι μέσο με απομένει ευτυχώς το πρότυπο και φιλόξενο τμήμα παραστατικών τεχνών του Ελιά Μιέτ, του οποίου έχει την ευθύνη από το 1999 η Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη. Και είναι μεγάλο ευτύχημα που η κυρία Έμι Βασιλάκου είχε την πρόνοια να καταρτήσει ένα πολύτιμο κόρπους με θεατρικά κωνσταντινοπολίτικα προγράμματα, όσα διασώζονται στο Θεατρικό Μουσείο, στο Ελιά και στη Συλλογή Σπύρου Μανουσάκη από το 1876 έως το 1900. Αυτό είναι το βιβλίο, θα το ξέρετε βέβαια, αλλά έτσι θα δείτε και ένα βιβλίο που έχει διαβαστεί πάρα πολύ. Έτσι. Και μέσα. Λοιπόν, στοιχεία προγραμμάτων της συλλογής του Σταύρου Βαφία, 220 προγράμματα της περίοδου 1887-1929, έχουν δημοσιευτεί από τον ίδιο στο περιοδικό Συριανά Γράμματα και αρκετές εικόνες προγραμμάτων της συλλογής αυτής βρίσκονται διάσπαρτες στους 4 τόμους του έργου «Το θέατρο στην Ερμούπολη τον 20ο αιώνα» που επιμελήθηκε ο Μάνος Ελευθερίου. Ο Χαρίλαος Πατέρας έχει εντάξει στο βιβλίο του «Τα θέατρα των Αθηνών και η ιστορία τους» 1835-1900 φωτογραφίες από θεατρικά προγράμματα της συλλογής του της περίοδου 1900-1920. Θεατρικά προγράμματα της κατοχής με ψευδεπίγραφα έργα από την πλούσια συλλογή του Ελιά έχει παρουσιάσει και σχολιάσει υποδειγματικά η Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη. Οι εικόνες προγραμμάτων υπάρχουν φυσικά σε διατριβές και βιβλία με θεατρολογικό περιεχόμενο. Κάποια παλιά προγράμματα ως εκθέματα μπορεί να δει κανείς στο Θέατρο Απόλλων της Σύρας και στο Μουσείο Σολομού και Επιφανώς Ακυνθίων στη Ζάκη. Φτηνό, ψηλό χαρτί, καταπόρφυρο, με νεξελή ή τριανταφυλλή, γαλάζιο, πράσινο, πορτοκαλί, γκρίζο ή λευκό, κυτρινισμένο από την πολυκαιρία. Το πρόγραμμα είναι η πιο σεγγυμευτική πληροφορική των πληροφοριών. Θα βλέπετε μερικά χρωματιστά τώρα. Πολύτιμα για την έρευνα τα προγράμματα, όσα διασωθήκανε, αλλά και κάμποσα από αυτά που δεν διασωθήκανε, φαίνεται πως δεν πήγανε χαμένα. Το 1902, λόγου χάριν, ο Παντόπουλος, που ήταν κερασιτέχνης, αριστοτέχνης, σκηνογράφος και αγαλματοποιός, κατασκεύασε σαλόν φερμέ, αξεσουάρ και αγάλματα για τη κωμωδία Δίδυμος Αδελφή από πεπιεσμένο χαρτί. Τα είχε φτιάξει ο ίδιος από παλιά χαρτιά προγραμμάτων που έβαζε να τα μαζεύουν οι υπηρέτες του θεάτρου. Αποτέλεσμα, από τις παραστάσεις του Θεάσου του Παντόπουλου το 1902 στην Αθήνα και στο Πειραιά, δεν απέμεινε στις συλλογές που αναφέραμε ούτε δείγμα προγράμματος.
Για την ιστορία των προγραμμάτων έχει γράψει ο Νικόλος Λάσκαρης με το δικό του ανεκδοτολογικό τρόπο. Ο Διονύσιος Καβουλάρης στα απομνημονεύματά του καταγράφει ένα ευτράπελο και ανατρεπτικό πρόγραμμα παράστασης του Σαούλ του Αχιέρη στο Μέγα Ρεύμα του Βοσπόρου από το θείασο του Βασιλείου Ανδρονόπουλου το 1858. Ενδιαφέρουσα είναι και η μαρτυρία του για τη διακίνηση από τον ίδιο του Γενικού Προγράμματος με το δραματολόγιο του Θειάσου Εσχύλος την περίοδο 1869-1870 στην πόλη. Στην Αθήνα, μερικά χρόνια αργότερα, τα προγράμματα τα μοιράζανε συνήθως την παραμονή της παράστασης, αφού οι θείες παίζανε άλλο έργο κάθε μέρα. Σε μέγεθος αφίσας, τα τυχοκολούσανε σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας, επαγγελματίες, αν κρίνουμε από την παραλίγο τραγική είδηση στην εφημερίδα Το Άστι, 7 Σεπτεμβρίου 1893. Ο τυχοκολλητής θεατρικών προγραμμάτων, Ευστράτιος Παναγιωτόπουλος, ρηφθείς επ' των σιδηρών ράπτων του σιδηροδρόμου Αθηνών Πειραιός, απεπειράθη να αυτοκτονήσει, διατελών εν εσχάτη παινία, αλυμποδίστη εν γέρος υπό της αστυνομίας. Το 1993 είναι το έτος της χρεοκοπίας. Ναι, έχει δελτία αυτοκτονιών. Το 1993 και το 1994, σημαίνει για πιο πολύ περισσότερο. Ας δούμε τώρα σε τι μπορούν να μας φανούν χρήσιμα τα προγράμματα. Ένα σημαντικό στοιχείο που περιέχουν είναι η διανομή. Η διανομή μας διευκολύνει να ταυτίσουμε έργα, πρωτότυπα ή μεταφράσεις. Θα αναφέρω ελάχιστα παραδείγματα λόγω έλλειψης χρόνου. Πρώτο παράδειγμα. Οι νέοι Μιλωνάδες, 1888. Έργο του Σπυρίδωνος Καλύπα είναι μια πεντάπρακτη διασκευή κατά τα καθημάς της τετράπρακτης κωμωδίας «Οι Μιλωνάδες». Διαβάζοντας κανείς ακροθυγώς ορισμένα δημοσιεύματα εφημερίδων, Ταχυδρόμου Αλεξάνδρειας 11-23 Νοεμβρίου 1890 και Αρμονία Σμύρνης 29 Ιουνίου και 11 Ιουλίου 1891, νομίζω ότι οι νέοι Μιλωνάδες έχουν παιχτεί. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα άλλωστε, του 1896, με τον τίτλο «Γραμμένο Φαρδιά Πλατιά». Όνομα συγγραφέα δεν αναγράφεται, αλλά στα προγράμματα αυτό δεν είναι σπάνιο. Κομιδίλιον εις πράξεις τέσσερας γράφει το πρόγραμμα. Πέντε πράξεις βέβαια έχουν οι νέοι Μιλωνάδες, αλλά μπορεί να θεωρήσουμε ότι ο θείασος είχε παρουσιάσει κάποια συντομευμένη εκδοχή. Έρχεται όμως η διανομή να μας βγάλει από την αμφιβολία. Τα πρόσωπα εδώ είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας ότι ο θείασος παίζει τους παλιούς γνωστούς Μιλωνάδες και όχι το έργο που καλύβα. Άλλωστε, όταν ο ίδιος Θείασος ξανάπηξε το έργο στις 29 Δεκεμβρίου, ο όρος «νέοι» είχε απαλληφθεί από το πρόγραμμα. Δεύτερο παραδείγμα. Ο Ταρτούφος του Μολιέρου, διασκευασμένος στα καθημάς από τον Ιωάννη Ισιδωρίδη Κυλίση, έχει εκδοθεί στην Σμύρνη το 1851 και στην Τεργέστη το 1871. Ο Οργκόν, στην έκδοση του 1851, λέγεται «Λεμβίκης». Και στην έκδοση του 1871, «Λεσβίκης». Στα προγράμματα οι θείες αναφέρουν το μεταφραστή, αλλά όχι και τη μετάφραση που διαλέξανε. Με μια ματιά στη διανομή και στο χαρακτηριστικό αυτό όνομα, βλέπουμε ποια από τις δύο μεταφράσεις χρησιμοποιεί ο θείασος. Το διασταυρώνουμε βέβαια και από στοιχεία διανομής που βρίσκουμε στις εφημερίδες. Από πρόγραμμα παράστασης στην πόλη το 1883, διαπιστώνουμε πως ο Νικόλος Λεκατζάς είχε παίξει τη νεότερη μετάφραση, ενώ η παλιότερη θείαση του Αρνωτάκη και του Καβουλάρη, για παράδειγμα, παίζανε την παλιά, αυτήν που μάθανε από την εποχή του Σούτσα. Αν λοιπόν προσέξει κανείς και τα προγράμματα μαζί με τις άλλες πηγές, δεν θα γράφει τον όρκο «Λεσβίκη», όπως δυστυχώς συμβαίνει, και δεν θα συσκοτίζει τον αναγνώστη. Η διανομή μας λύνει και το πρόβλημα του έργου «Βάζω η Πεντάμορφη», που το βλέπουμε στο πρόγραμμα της 15 Δεκεμβρίου 1896, χωρίς όνομα συγγραφέα. Και λέει πως παρουσιάστηκε τότε για πρώτη φορά στην πόλη. Είναι λοιπόν, σύμφωνα με τη διανομή, το ίδιο με το δραματικό ειδήλιο «Χάιρι Λιγερή» του Πανάγου Μελισσιώτη. Το ίδιο εύκολα, από πρόγραμμα της 10 Ιουλίου 1898, διαπιστώνουμε πως το έργο «Ξάνθο και Χρύσο», που παίχθηκε στη Σμύρνη από το θείασο Μέναντρο, είναι η σκλάβα του Σπυρίδωνος Περισσιάδη.
Έχει γραφτεί, με βεβαιότητα μάλιστα, πως οι τίτλοι αυτοί αλλάξανε για να ξεπεραστεί ο σκόπελος της τουρκικής λογοκρισίας. Μου είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ πως στην απολυταρχική περίοδο του Αβδούλ Χαμίδ του Δευτέρου, του κόκκινου Σουλτάνου, ίνταλμα του Ερντογάν, και μέσα στην έξαρση του κριτικού ζητήματος, αλλά και ύστερα από το 1997, με μια απλή αλλαγή τίτλου, μπορούσαν τέτοια έργα να παιχτούν. Τουρκοφάγα δηλαδή. Η λογοκρισία, το 1898 κιόλας, που παίζεται το Ξάνθο και Χρύσο, απαγόρευε όλα τα έργα του Σέξπιρ πλην του Οθέλου, αν πιστέψουμε το πρόγραμμα του Καβουλάρη 11 Αυγούστου 1898. Κάπως αλλιώς θα πρέπει να έχουν τα πράγματα, εκτός και αν υιοθετήσουμε το αρχιετυπικό Τούρκοι Μπουνταλάδες, Ευρωπαίοι Κουτόφραγκοι. Το θέμα της τουρκικής λογοκρισίας είναι πολύπλοκο και πολλά στοιχεία δεν μας είναι γνωστά. Ως προς τα προγράμματα που διασώζονται από την πόλη, επικεφαλίδες στα Οθωμανικά, όπως επισημαίνει η κυρία Βασιλάκου, υπάρχουν από τις 28 Οκτωβρίου 1884. Είναι, όπως έμαθα από φίλη Ρωμιά που διαβάζει Οθωμανικά, συντομότατη περίληψη του έργου. Τα προγράμματα μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλους τομείς της έρευνας. Μας δίνουν λόγω χάρη πληροφορίες για τιμές θέσεων σε διάφορα νομίσματα. Σε σχετικώς λίγα προγράμματα έχω μετρήσει 11 διαφορετικά νομίσματα, καθώς και ισοτιμίες νομισμάτων. Οι τιμές των θέσεων, απογευματινές, μειωμένες και βραδινές, όπως παρουσιάζονται σε διάφορα θέατρα, παρέχουν στοιχεία χρήσιμα και για την αρχιτεκτονική του θεάτρου. Ενδιαφέρον σπουδαίο έχουν επίσης οι τρόποι προσέλκυσης του κοινού, οι οικονομικές και συγκοινωνιακές διευκολύνσεις, αλλά και η θέρμανση. Δαπάνη του θειάσου, χάρη των θεατών, το θέατρο θα είναι θερμασμένο. Μέγα θέατρο 7 Ιανουαρίου 1898. Και πολύ αργότερα, το θέατρο θερμαίνεται δια καλοριφέρ. Θέατρο Μαρίκα Σκοτοπούλη 25 Δεκεμβρίου 1920. Το ενδιαφέρον κεντρίζουν και τα δώρα έκπληξη για την πρωτοχρονιά, οι διαφημίσεις, κανονικές και τρίζες, και αργότερα οι ειδήσεις, αναπαραγωγή από παρακτήματα εφημερίδας. Βλέπετε παράρτημα της Ιωνίας. Τα δύο χταράκια που λέει εκεί πέρα είναι ένα νόμισμα εκείνου του καιρού που ήταν ισοδυναμούσε κάθε οχταράκι με δύο γρόσια. Προφανώς τα γρόσια τα είχαν λιώσει γιατί είχαν ασύνη. Οι ευεργετικές για τους ηθοποιούς, λοιπόν, εκτός από τα προηγούμενα που είπαμε, με κείμενα πεζά ή έμετρα δικά τους, μπορείτε να δείτε μέσα στο βιβλίο της κυρίας Βασιλάκου ένα ωραίο έμετρο ολόκληρο του Αναστασίου Απέλη. Οι διέσπερες παραστάσεις, όπως οι τρεις σωματοφύλακες σε δύο παραστάσεις, γιατί είχαν ένδετο πράξεις, και πρόλογο και επίλογο. Οι εορταστικές για τις θρησκευτικές γιορτές, μεγάλες και μικρές, για τους Γιάννηδες, για τη γέννηση του Διαδόχου, την άφηξη του Βενιζέλου το 1913 στη Θεσσαλονίκη, πρόγραμμα σε τρεις γλώσσες, ελληνικά, βουλγαρικά, γαλλικά. Για εθνικές γιορτές, 25 Μαρτίου, 14 Ιουλίου. Εδώ βλέπετε ότι το 1895 στη Σμύρνη γιορτάζουν τη 14η Ιουλίου. Το πρόγραμμα λέει 2 Ιουλίου και 12 είναι το παλιό, δηλαδή το Ιουλιανό 2 και 12, 14 Ιουλίου είναι το Γρηγοριανό. Λοιπόν, εκεί γιορτάζουν με πάρα πολύ μεγάλη επισημότητα την επέτειο την Γαλλική, αλλά πια λέει το πρόγραμμα. Γιορτάζουν την ανατροπή, δηλαδή τη βίαιη ανατροπή της μοναρχίας της 10ης Αυγούστου. Όχι τις 14 Ιουλίου, δηλαδή την πτώση της Βαστίλης, αλλά την ανατροπή του Λουδοβίκου. Πολύ σημαντικό. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνονται επί Αβδούλ Χαμίδ. Κάτι άλλο υπάρχει, και αυτό σας λέω, δεν μπορώ με ένα τίτλο να πούμε ότι... Εδώ αυτή... Α, λέει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, έχει και πάρα πολύ ωραίες λέξεις περίεργες, όπως αμφιετηρής, ετήσια επέτειος, όπως
Πιένει η χαρίπλια τα βουλάρι, ανέχουσα λέει την τρικολόρα, τη σημαία αυτή, της Γαλλικής Επανάστασης. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι πολύ, πολύ απλά να το πείσω και ένας ελληνικός θείασος στη Σμύρνη κάνει τέτοια πράγματα. Κάτι άλλο συμβαίνει. Κάπως αλλιώς δηλαδή ήταν το καθεστώς για τους ηθοποιούς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εκτός λοιπόν από αυτές τις υπετίους, έχουμε και δυναστικές, όπως του Αγίου Γεωργίου. Δηλαδή, λέει ας πούμε το πρόγραμμα, ότι για την εθνική μας εορτή. Έψαχνα και εγώ να βρω ποια είναι η εθνική μας εορτή, έκανα τα ημερολόγια από εδώ, από εκεί, τίποτα. Και ήταν 23 Απριλίου του Αγίου Γεωργίου, που διάβασα ότι γιορταζόταν και αυτή ως εθνική εορτή και στα δικά μου χρόνια γιορτάζαμε τον Αγίου Κωνσταντίνου. Ναι, εσείς παιδί μου είστε νεότεροι. Εδώ όχι δεν είναι αυτή, αυτό είναι ξέρχη εδώ, το λέει εδώ. Εγώ είμαι νεότερη με βούλα της κυρίας Κοντογιάννου. Έτσι, στους νέους ερευνητές αν είπα. Λοιπόν, από τις ποικίλες φιλανθρωπικές παραστάσεις, το πιο περίεργο που έχω βρει είναι σε πρόγραμμα του 1907 του Θειάσου Θωμά Οικονόμου, Κώστα Βεντούρα, Θέατρον Αθήνων, που παρακαλεί τους θεατές να προσθέτουν στις τιμές των εισιτηρίων 1,80, 1,20, 0,70 της δραχμής, ένα πεντάλεπτο για τους αδελφούς μας πρόσφυγας Αγχιαλίτας. Η Αγίαλος, πόλη της Ανατολικής Ρωμυλίας, εμπορικό λιμάνι στον Εύξηνο, δόθηκε στη Βουλγαρία με τη συνθήκη του Βερολίνου το 1878. Το 1906 οι Βούλγαροι με εμπρισμούς και σφαγές εξαναγκάσαν τους κατοίκους της να εκπατριστούν. Τα προγράμματα μας διαφωτίζουν και για τις ώρες των παραστάσεων και για τη διάρκειά τους, τη μουσική, τους τραγουδιστές, τη χοροδία και την ορχήστρα που παίζει πριν αρχίσει η παράσταση, στα διαλύματα και στο τέλος πολλές φορές. Ορχήστρα εκλεκτή κατά τα διαλύματα παίζει ακόμα και στα τέλη του 1920 στις Μαρίκας Κοτοπούλη. Αναφέρουν δορυφόρους, κοντάρια που λέμε σήμερα, και άλλα κοφά πρόσωπα, βουβάτα λέμε σήμερα, που προσθέτουν η θίαση στα έργα, αλλά καταγράφουν και βρηματικά ονόματα που δίνει κάποιος θίασο σε πρόσωπα ανώνυμα. Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε σε προγράμματα του θιάσου Αναστασίου Απέργη από τη Λεμεσό το 1907, όπου οι ανώνυμοι Εγγλέζοι περιεκητές της Γόλφος ονομάζονται Τζάκσον και Τζον Μπούλ. Και από τη Σμύρνη και την Τραπεζούντα του ίδιου θιάσου το 1909, όπου εμφανίζεται μονάχα ο Τζον Μπούλ. Ο Τζον Μπούλ, Γιάννης ο Τάβρος, είναι το πρόσωπο σύμβολο της Αγγλίας, δημιούργημα του Τζον Άλμπερτ Νότ, 1712. Χοντρός αστός, με μύψιλο και με τη σημαία του Ενωμένου Βασιλείου στο γυλαίκο. Κάτι ανάλογο με τον Μπαρμπασάμ, τον Αμερικάνο, και τη Μαριάννα της Γαλλικής Δημοκρατίας. Τα προγράμματα δίνουν πληροφορίες και για τα σκηνικά, το φωτισμό και τα κοστούμια. Μαθαίνουμε λόγου χάρη, το 1896, σε ποιο εργοστάσιο του Βερολίνου κατασκευάζονται τα ευρήματα για το έργο «Η Δούπισσα των Αθηνών» του Κλέωνος Λανταβή. Μαθαίνουμε και ότι το 1888 ο πολυτελής σχηματισμός του Άμλετ ήταν εμπνευσμένος από τις περίφημες εικόνες του Χόουγκαρτ. Ο Ουίλιαμ Χόουγκαρτ, 1697-1764, ήταν Εγγλέζος ζωγράφος, χαράκτης, σκητσογράφος και πιονιέρος των κόμιξ στη Δύση. Στο εξώφυλλο των πρακτικών του προηγούμενου συνεδρίου, που αναρτήθηκε πριν από λίγες μέρες, εικονίζεται ο πίνακάς του με τον Ντέιβιντ Κάρικ ως Ριχάρδο III και είναι νομίζω ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο, τουλάχιστον για μένα. Είναι αναφορά στον Πιντρό, βέβαια, ο οποίος μιλάει. Βέβαια, αλίμω. Τώρα αυτό το συνέδριο δεν θα το αφιερώσετε. Σε σένα. Μου σαν Ρομπεσπιέρο, εγώ λέω να το έχουμε τα βάρτια. Δεν θα αφιερώσω σε κανένα στο σπίτι. Στον δρόμο αυτόν υπάρχει ένα άρθρο. Όχι, αυτό δεν θα το πω,
είπαμε δεν θα το πω, γιατί έχει δει στο στεφάνι. Εντάξει, το άφησε το διάδραμε όταν έπρεπε. Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που παρέχουν τα προγράμματα είναι τα τυπογραφεία στα οποία έχουν τυπωθεί. Η ποιότητα και η αισθητική του προγράμματος άλλωστε είναι επίτευγμα του τυπογραφείου. Οι τόποι που βρίσκονται τα τυπογραφεία μας οδηγούν εύκολα και στους τόπους των θεάτρων. Κυρία Βαρζελιώτη, παρακαλώ πολύ. Είναι τύπης Βαρζελιώτη. Εν πύργο. Ο παππούς μου. Καταλάβατε. Εγώ δεν ξέρω το θέατρο Επαγίου. Δεν ξέρω πού είναι. Αλλά μόλις το καλά Βαρζελιώτη, εντάξει, τον ξέρω. Αλλά το λέω στον πατέρα. Να, εν πύργο. Και καταλαβαίνω ότι κάπου εκεί θα είναι το θέατρο. Λοιπόν, μας δείχνουν επίσης τα προγράμματα, ημερομηνίες με τα δύο ημερολόγια, Ιουλιανό και Γρηγοριανό, και πώς τις γράφανε οι άνθρωποι εκείνο τον καιρό, κάτι που είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε για να μην πελαγοδρομούμε. Μας μαθαίνουν δύσκολες και ξεχασμένες λέξεις, απαραίτητες ωστόσο για να καταλάβουμε τι λένε τα προγράμματα. Μας διασκεδάζουν και με τα λάθη τους. Δεν εννοώ φυσικά την ορθογραφία, γιατί αλλιώτικη ήταν από τη σημερινή. Και αν μας ξενίζει, δεν χρειάζεται ούτε επισήμανση, ούτε δυσή, ούτε βέβαια διόρθωση. Εννοώ λάθη που τα κάνουν η θίαση, μάλλον για να τραβήξουν κόσμο. Όπως οι ερωτευμένοι μιλονάδες, που είναι τάχα του Μολιέρου. Η μια γκόλφο, 17 Ιουλίου 1896, με άσματα χορούς φλογέρα και προφορά των ορεινών της στερεάς. Η γκόλφο είναι από το Χερμό, έτσι. Αλλά, ναι. Κι άλλη μια γκόλφο, του 1907, που αντί στο Χερμό, το πρόγραμμα τοποθετεί τη σκηνή παρά το Χόλμπεθ, ένα χωριό χαμένο στη Σκωτία. Αλλιώς όμως ακούγεται το Χόλμπεθ. Έχει άλλη έκλη. Με το Χερμό γίνεται ποτέ να βγει στις αγορές. Για το τέλος, άφησα να δείξω σε όσους δεν το έχουν δει στη Δάφνη ένα μοναδικό πρόγραμμα ερασιτεχνικής παράστασης στο Παλάτι το 1884 που το ανέσυρα πριν από πολλά χρόνια μέσα από φάκελο του Θεατρικού Μουσείου όπου είχε κατά λάθος τοποθετηθεί. Γι' αυτό, γιατί είχα ψάξει τότε έναν-έναν όλους τους φακέλους του μουσείου. Δεν ξέρω τι το ξέρετε. Και μπορώ σήμερα να σας διαβεβαιώσω πως τα θεατρικά προγράμματα, ο χάρτινος αυτός θησαυρός, προσφέρουν απλόχερα την ευκαιρία να λύσουμε απορίες και να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας, αν τα πλησιάσουμε με την προσοχή και τη στοργή που τους ταιριάζει. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση. Πρόγραμμα του παππού σας. Εγώ την ευχαριστώ περισσότερο για την ανέδειξη και την ιστορία της οικογένειας. Εγώ έχω τραπεζίτη Βαρζελιώτη. Κι αυτό έχει δείξει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν κοιτάτε που είμαι τόσο απειλή. Υπάρχουν και αυτό που είσαι. Ένα όλα παρακαλώ. Λοιπόν, θα παρακαλέσω τώρα τον κύριο Νταπακάκη.